Κύριε Γαλουζή, δημοσιοποιήσατε τώρα κάτι πολύ έτσι εντυπωσιακό. Τις προσπάθειες που κάνετε με την Εγνατία. Μία εταιρεία που μπορεί να κάνει και μελέτες. Η απορία η δική μου είναι η εξής. Χάνετε τις εκλογές. Η προσπάθειά σας λοιπόν αυτή δεν ευδοκιμεί. Η επόμενη όμως δημαρχία, βάσει και των επισήμων πρωτοκόλων που έχει το έγγραφο αυτό, δεν έπρεπε να γνώριζε αυτή τη διαδικασία και αντί να προσφεύγει στον κύριο Λέγκα που είναι πανεπιστήμιο τελικά, ε? Και δεν κάνει μελέτες στο πανεπιστήμιο. Ερευνητικές. Ερευνητικές. Να μπορούσαμε να κερδίσουμε και χρήμα και χρόνο. Εσείς με τον κύριο Μπλέκα νομίζω να έχουν κάνει κάποιες διερευνητικές μελέτες τόσο για τα... Με τους ογκόλυθους. Με τους ογκόλυθους, όσο και... Και με τα ομβρία. Των ομβρίων υδάτων που προβλέπεται να γίνουν κάποιες ξερολιθιές, θα γίνουν εντός κάποιων ρεμάτων, το οποίο θεωρούν ότι είναι αυτά τα οποία κατεβάζουν το μεγαλύτερο όγκο νερού. Εγώ ήθελα να ήμουν πιο αποτελεσματικός πέρα από το ερευνητικό κομμάτι την περίοδο εκείνη. Ήθελα δηλαδή να έχω στα χέρια μου και να μην χάνω περισσότερο χρόνο να έχω μελέτες που να μπορώ να τρέξω μετά τη συνέχεια για να βρω χρήματα για να πάω παρακάτω το έργο. Βλέπετε, ο κάθε δήμος, ο κάθε δήμαρχος έχει χαράξει και χαράζει τη δική του πολιτική και τη δική του στρατηγική προκειμένου να φέρει στέρας τα προβλήματα. Βλέπετε ότι τα έχουμε δουλέψει όλα και θα δείτε κι άλλα στην πορεία όπως πάμε, γιατί πολλοί μιλάνε, βιάζονται για να πούν, για να κακολογήσουν, για να μας μηδενίσουν. Δεν είμαστε του μηδέν. Να ξέρετε ότι όποια πέτρα και να σηκώσετε, τον Δήμο τον ξέρω από σπιθαμή προς σπιθαμή και ξέρω το κάθε γραφείο το τι έχει και τι δουλειά έκανε μέσα ο καθένας. Αν κάθε δήμαρχος γνωρίζει, μπορέσει να γνωρίζει αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζει, να ξέρει ότι θα βρει ό,τι έγραφο θέλει μέσα στο Δήμο. Και το αρχείο του Δήμου, το οποίο εγώ με κόπο έφτιαξα στο υπόγειο των υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών, εκεί που είναι η πολεοδομία, όσο είναι η πολεοδομία από πάνω, από κάτω υπάρχει το αρχείο του Δήμου. Εκεί μέσα, αν θα πάτε, όπως πήγαμε εμείς ορισμένους άνθρωπους, όπως πήγαμε κάποιες δουλάδες, εκεί τις οποίες είχαμε, πέρασαν 4-5 χρόνια, είχα δώσει και εντολή για να προχωρήσουν παρακάτω να κατασκευάσουν, να θέσουν σε δικούς μας μαραγκούς εδώ πέρα και να φτιάξουν οράφια και ό,τι άλλο χρειάζεται τουλάπες για να αρχιοθετήσουν και να τοποθετήσουν τα τόσο σημαντικά έγγραφα. Αν πάτε μέχρι σήμερα βρίσκονται στα τσουβάλια και στην κατάσταση την οποία τα αφήσαμε εμείς. Άρα αυτή είναι η νοικοκυροσύνη. Και μετά έρχεστε εσείς και μου λέτε πού είναι τα αρχεία και πού είναι τα πρωτόκολλα. Τι να σας πω περισσότερο, δεν χρειάζεται περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ.